την, δεν ξέρω αν ακούσατε την κυρία Ψάκη, την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, είπε, λέει, ότι δεν διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας με αμερικανικά στρατεύματα. Κοιτάξτε, πέρα από το εμφανές, δηλαδή αυτό που γνωρίζουμε όλοι και για το οποίο έγινε και τόσο μεγάλη συζήτηση και στην Ελλάδα, δηλαδή την αποστολή οπλικών συστημάτων, το οποίο είναι κάτι πολύ, πολύ κακό, πολύ άσχημο που έγινε από πλευράς Ευρώπης. Και παίζει και το παιχνίδι του Κρεμλίνου, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αυτό λοιπόν, να μας το εξηγήσετε, γιατί παίζει το παιχνίδι του Κρεμλίνου. Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που η Ρωσία έχει εγκλωβιστεί σε έναν πόλεμο φθοράς, δεν της βγήκε αυτό που ήθελε, σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Δηλαδή να κάνει έναν πολύ γρήγορο πόλεμο, μια κεραυνοβόλα επιχείρηση, και να επανεντάξει την Ουκρανία, όχι απλώς στη σφαίρα επιρροής της, να την εντάξει ως αδερφή χώρα, να το πούμε έτσι. Δεν της βγήκε αυτό το πράγμα. Άρα εγκλωβίζεται σε έναν πόλεμο με ολοκληρωτικού τύπου χαρακτηριστικά, γιατί υπάρχουν συγκρούσεις σε αστικά κέντρα, υπάρχουν νεκροί άμαχοι. Οπότε όλο αυτό είναι μια επικοινωνιακή καταστροφή για τη Μόσχα. Λοιπόν, δεν έχει λοιπόν κανένα λόγο η Δύση αυτή τη σύγκρουση να τη βγάλει από το υγειονομικό της πλαίσιο, αν μου επιτρέπεται αυτός ο όρος, να επιτρέψει στο Κρεμλίνο να περάσει την εικόνα ότι στη ρωσική κοινωνία, η οποία και αυτή δυσανασχετεί σε μεγάλο βαθμό, ναι μεν υπάρχει σοβαρή στήριξη, η οποία όμως, αν έχουμε διαρκείς εικόνες από νεκρούς, από νεκρούς αμάχους, από νεκρούς στρατιώτες Ρώσους, θα υπονομευτεί. Και τι κάνει? Περνάει μια εικόνα ότι η Ρωσία δέχεται επίθεση ουσιαστικά από ολόκληρη τη Δύση, οπότε ουσιαστικά επιτρέπει και στο καθεστώς του Κρεμλίνου να περάσει μια επικοινωνιακή εικόνα ότι η Ρωσία αμήνεται, να το πούμε έτσι, αμυνόμενης χώρας, τουλάχιστον για το εσωτερικό της. Άρα δηλαδή της δίνει σε επικοινωνιακή διέξοδο, και το ακόμη χειρότερο, που είναι το πολύ επικίνδυνο, έστω ακόμη και αυτή η ελάχιστη στρατιωτικοποίηση. Και ξέρετε, το ελάχιστη το λέμε συμβατικά, γιατί δεν είναι, όπως δεν υπάρχει το λίγον έγκυος, έτσι δεν υπάρχει και το λίγον στρατιωτικοποίηση. Επιτρέπει και επέτρεψε στο Κρεμλίνο να πετάξει στο τραπέζι τη λεγόμενη πυρηνική αποτροπή. Λοιπόν, να πει, είπε παιδιά, ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και τα πυρηνικά. Λοιπόν, και επειδή το ρωσικό βέβαια, δόγμα... αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Λαυρόφ σήμερα σε συνέντευξη του είπε ότι αυτά είναι και σας λέξεις. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά. Όχι, αλλά είπε τη στρατηγική αποτροπή, όλα τα όπλα στη διάθεσή μας. Είναι όλο αυτό ένα παιχνίδι λέξεων. Και κοιτάξτε να δείτε, επειδή οι Ρώσοι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά που είναι οι πραγματικά σοβαροί παίχτες, δεν είναι δηλαδή οι ερασιτέχνες Ευρωπαίοι, εδώ και χρόνια είναι εξαιρετικά προβληματισμένοι από τις πυρηνικές ικανότητες της Ρωσίας και το πυρηνικό της δόγμα. Λοιπόν, περνάνε, έχουν τη δυνατότητα πλέον να περάσουν μια αντίληψη ανασφάλειας που ουσιαστικά επιτρέπει στον αντίπαλο, να το πούμε έτσι, να αλλάξει τα δεδομένα του παιχνιδιού και να πάει σε μια αντιπαράθεση, σε ένα είδος αντιπαράθεση, στο οποίο έχει πλεονέκτημα. Δηλαδή σε έναν αγώνα που είναι μαραθώνιος, ας πούμε, γιατί αυτό θα είναι ο νέος πυκρός πόλεμος. Ένας μαραθώνιος, εσύ το γυρνάς ή τουλάχιστον υπάρχει μια πιθανότητα να το γυρίσεις σε έναν αγώνα box, όπου εκεί ο αντίπαλος έχει πλεονέκτημα, δεν το έχεις εσύ. Οπότε για μένα ήταν τεράστιο αυτό γκολ, αυτό που έκανε η Δύση στρατιωτικοποιώντας, έστω και με αυτό είπαμε τον ελάχιστο τρόπο, την αντιπαράθεση, που επιτρέπει στη Μόσχα να διαχειριστεί πολύ καλύτερα τα δικά της τα πολλαπλά αυτό γκολ που έβαλε με αυτή Πάντως, αυτή τη σύγκρουση. Υπάρχει και ένα θέμα αν θα καταφέρουν αυτά τα όπλα να φτάσουν στους Ουκρανούς στρατιώτες. Όσο γι' αυτό, αυτό ναι, δηλαδή όλα αυτά τα συστήματα πολύ δύσκολα θα και κάποια θα εκπαίδευση έχουν να τα χρησιμοποιείς. Εντάξει, τα περισσότερα εξ αυτών, όπως είπε η Ρωσία, η Γερμανία, ας πούμε, θα στείλει παλαιούς αντιαεροπορικούς, πυράβλους στρέλα, τους οποίους οι Ουκρανοί τους ξέρουν. Βέβαια είναι ένα όπλο παπάλαιο. Από την Ανατολική Γερμανία λέτε. Από την Ανατολική Γερμανία, εντάξει, με μικρές δυνατότητες. Αυτό όμως είναι κοροϊδία εναντί των Ουκρανών αυτή τη στιγμή, συγχωρείτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι αυτό που είπατε. Δηλαδή ενώ από τη μία δεν θα έχουν κανένα αποτελεσματικό, κανένα αποτελεσματικό ρόλο στη σύγκρουση, από την άλλη μπορεί να δίνουν την ευκαιρία στο Κρεμλίνο να λειτουργεί με άλλο τρόπο. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι η Αμερικανή δήλωση της Ψάκη, εν πάση περιπτώσει, αλλά και γενικότερα δεν κάνουν την ευκαιρία να το πούνε,
Είναι ακριβώς αυτό, επειδή οι Αμερικανοί είναι πολύ πιο σοβαροί από τους Ευρωπαίους και φοβούνται την πυρηνικοποίηση της σύγκρουσης. Πυρηνικοποίηση, προσέξτε, δεν σημαίνει ότι θα πατεθούν τα κουμπιά και θα εξαφανιστεί ο κόσμος. Αυτή η κυρίαρχη αντίληψη στη λαϊκή συνείδηση ότι άμα πάμε σε πυρηνικό πόλεμο ή έστω ή ακόμη χειρότερο σε πρόταξη πυρηνικής ισχύως, δεν ανάγκη να χρησιμοποιηθούν, αλλά και σε πόλεμο να πάμε, σημαίνει ότι θα πατεθούν τα κουμπιά και σε μια ώρα ο κόσμος δεν θα έχει πάτηση να υπάρχει. Δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Μιλάμε για ένα παιχνίδι με πολλά στάδια, με πολλές διαβαθμίσεις στην κλιμάκωση και με πολύ μεγάλο στοιχείο, με πολύ έντονο στοιχείο ψυχολογικού πολέμου. Οπότε θα ήταν τεράστιο λάθος για τη Δύση αυτή τη στιγμή, που δεν είναι καθόλου προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο και δεν ξέρει και τις προθέσεις των Ρώσων, να εγκλωβιστεί σε ένα παρόμοιο chicken game, ένα παιχνίδι του δειλού δηλαδή, μέσα στο οποίο θα υπάρχουν και τα πυρηνικά. Πάντως, κύριε Γρήβα, έχω την αίσθηση ότι τις προθέσεις ίσως δεν τις ξέρουν ούτε οι ίδιοι οι Ρώσοι ακόμα. Εκτός και αν έχουν τόσο συγκεκριμένα σχέδια τα οποία τα υλοποιούν by the book, που απομένει μόνο να το δούμε. Εγώ δεν έχω άποψη αυτό. Κανονικά υποψιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να είχαν πλάν A και πλάν B και πλάν C κλπ. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι επειδή ακριβώς ό,τι και να γίνει στην Ουκρανία, δηλαδή είναι καταστροφή πλέον για τη Ρωσία, δηλαδή θα νικήσουν στρατιωτικά, εντάξει, θα καταλάβουν ένα κομμάτι, αλλά η μεγάλη ζημιά για τη Ρωσία έχει γίνει, γιατί η Ουκρανία δεν είναι μια άλλη χώρα γενικώς. Είναι δηλαδή, δεν είναι ούτε καν αδελφά έθνη, δηλαδή η Ουκρανία, η Ρωσία και η Λευκορωσία είναι οι τρεις εκφάνσεις ενός κοινού εθνικού πολιτισμικού και γενικότερα ιστορικού παρελθόντος. Θεωρούσαν πάντα σε μεγάλο βαθμό ένας τον άλλον κομμάτια. Το να γίνει τώρα αυτός ο διαχωρισμός που γίνεται, ο βιαιότατος δικασμός, είναι γεωπολιτική καταστροφή για τη Μόσχα. Έστω και αν αποκτήσει ένα κομμάτι της Ουκρανίας και σταθεροποιήσει την κατάσταση, θα βρεθεί με μια εχθρική πλέον εσαΐ η Ουκρανία στα δυτικά της, η οποία θα είναι μια ανοιχτή πληγή για αυτή σε όλα τα επίπεδα, κυρίως σε αυτό τη συλλογική συνείδηση. Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή ακούγονται πολλά για τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται, κύριε Γρήβα. Κοιτάξτε να δείτε, ειδικά για τα θερμοβαρικά, δεν είναι κάποιο όπλο, να το πούμε έτσι, σπάνιο. Σε καμία περίπτωση. Έχει χρησιμοποιηθεί από την εποχή του Βιετνάμ μέχρι προσφάτως χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στη Συρία και στο Κουρδιστάν από τις τουρκικές δυνάμεις αλλά και τις ρωσικές. Υπάρχουν από θερμοβαρικές βομβίδες, θερμοβαρικούς αντιαρματικούς πυράβλους που έχουμε και εμείς στο ελληνικό οπλοστάσιο, μέχρι την περιβόητη ΦΟΑΜ, την λεγόμενη ΦΟΑΜ, είναι παρατσούκλι αυτό, τη μεγαλύτερη, την ισχυρότερη συμβατική βόμβα στον πλανήτη, που είναι ρώσικη και είναι 44 τόνων. Δεν είναι παράνομα όπλα. Απλώς είναι πάρα πολύ φωνικά. Εάν μπουν στο παιχνίδι αυτά, σημαίνει ότι θα πάμε σε ένα είδος ακόμη πιο ολοκληρωτικού χαρακτήρα στον πόλεμο. Και αυτό σημαίνει ότι πλέον οι Ρώσοι θα εγκλωβιστούν έτσι περαιτέρω σε αυτό που δεν θέλουν να εγκλωβιστούν. Δηλαδή σε ένα πόλεμο στον οποίο θα υπάρχουν πολλές απώλειες. Πολλές απώλειες και στον άμαχο πληθυσμό και σε στρατιώτες. Παραλαμβάνω, για αυτούς είναι σαν να πυροβολούν τα πόδια τους. Ακούμε, διαβάζουμε και βλέπουμε στην τηλεόραση δηλώσεις Ουκρανών που λένε ότι οι Ρώσοι εισβάλλουν διότι θέλουν να καταστρέψουν τον πολιτισμό και την ίδια την ύπαρξη της Ουκρανίας. Σε καμία περίπτωση ισχύει ακριβώς το αντίθετο, το είπαμε εξ αρχής. Στόχος είναι της Μόσχας, ήταν και παραμένει η επανενσωμάτωση της Ουκρανίας σε ένα κοινό γεωπολιτικό γίγνεσθε, με μια αίσθηση κοινής ταυτότητας, το οποίο δεν έγινε. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι για μένα ήταν ένα πολύ μεγάλο αυτογκόλ από πλευράς της Μόσχας. Ήταν όχι απλώς παρακινδυνευμένη η κίνηση και γι' αυτό δεν την περίμενα, να σας πω την αμαρτία μου. Μάλιστα. Γιατί είχα ρωτηθεί επανειλημμένος και έλεγα ότι δεν πρόκειται να γίνει ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ακριβώς σκεφτόταν η ηγεσία του Κρεμλίνου. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλει κάτι τέτοιο. Έτσι. Σε καμία περίπτωση. Με αφορμή τώρα αυτό που έγινε στην Ουκρανία με τους Ρώσους και άρχισαν πολλοί να μιλούν για επανεμφάνιση των αθεωρητισμού κτλ.
Πόσο πρέπει να ανησυχούμε εμείς με την Τουρκία, η οποία πάλι παίζει το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου? Και μάλιστα κάπου διάβαζα σήμερα, κύριε Γρυβά, ότι στην Τουρκία έχουν ξεκινήσει συζητήσεις και διαδικασίες να μετατρέψουν τις αεροπορικές πτήσεις από Τουρκία στα κατεχόμενα σαν εσωτερικές πτήσεις. Πέστε να δείτε, κίνδυνος αυτός, αυτό που ακούγεται, ότι οι εξελίξεις αυτές στην Ουκρανία θα δώσουν πάσα στην Τουρκία για να κάνει και αυτή κάποιας μορφής ακραία επιθετική κίνηση εναντίον της Ελλάδος, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν έχουν βάση. Αφενός μεν γιατί η Τουρκία δεν περίμενε όλο αυτό, αφετέρου γιατί το τελευταίο πράγμα που φοβόμαστε από την Τουρκία είναι μια στρατιωτική εισβολή. Αυτό που πραγματικά φοβάμαι εγώ είναι ότι η Τουρκία έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή και έχει τοποθετήσει τον εαυτό της ως μήλον της έρηδος, ακόμη καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν, μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών. Γνωρίζει πολύ καλά ότι θεωρείται από το αμερικανικό κατεστημένο πολύ σημαντική χώρα για τον επερχόμενο ψυχρό πόλεμο. Και ακριβώς γιατί δεν είναι δεδομένη, γιατί έχει καταφέρει να κρατηθεί ανάμεσα στις δύο έτσι πλευρές, βέβαια παραμένει νατοϊκή χώρα. Εμείς είμαστε πολύ δεδομένοι. Δεν σας άκουσα. Εμείς λέω είμαστε πολύ δεδομένοι. Εμείς είμαστε απολύτως δεδομένοι σε σημείο, θα έλεγα, πρωτοφανές στην ελληνική ιστορία. Λοιπόν, οπότε φοβάμαι ότι η Τουρκία θα συνεχίσει αυτόν τον υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ελλάδος που κάνει, πολύ πιο έντονα όμως, πολύ πιο έντονα, και θα διεκδικήσει δηλαδή κάτι, θα προκαλέσει κάποια κρίση, θα διεκδικήσει κάτι πολύ ακραίο, με πρώτο απ' όλο την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Εδώ θα μπορούσε να έχει τους Ρώσους. Θα μπορούσε να έχει τους Ρώσους συμμάχους σε αυτή τη φάση για το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Κοιτάξτε, εδώ πλέον. Μετά τις εξελίξεις που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα. Επειδή η Ρωσία δεν πρόκειται να ξεχάσει το ότι η Ελλάδα έστειλε όπλα, να το πούμε απλά. Και επειδή θέλει και αυτή με τη σειρά της να καταφέρει να ρημουλκίσει την Τουρκία εν μέρη εκτός του δυτικού στρατοπέδου ή τουλάχιστον να έχει ένα πάτημα σε αυτή, δεν είναι καθόλου απίθανο να δούμε μια πολύ φιλορωσική στάση από πλευρά, μια φιλοτουρκική στάση από πλευρά της Ρωσίας. Βέβαια και αυτό δεν είναι καταστρεπτικό για μας. Είναι κακό μεν, πολύ κακό, αλλά το χειρότερο είναι να εγκλωβιστούμε σε μια λογική βασιλικότερη του βασιλέως όσον αφορά θέματα εκτός των άμεσων εθνικών συμφερόντων και υπερβολικά διαλλακτική όπως είμαστε σε θέματα δικά μας. Δηλαδή το να είμαστε άκτη επιβολή του διεθνούς δικαίου στην περίπτωση της Ουκρανίας και να το συζητάμε στη δικιά μας περίπτωση, θα περάσει μια εικόνα αδυναμίας πάρα πολύ επικίνδυνη, όχι μόνο προς την Τουρκία, αλλά και γενικότερα. Μάλιστα.